Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Αντώνη Σικάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες, ένα μήνα σχεδόν πριν. Σήμερα αν ήταν κοντά μας θα γινόταν 60 χρονών. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο από το ότι το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, για τα γενέθλιά του και όχι μόνο, και για όλα αυτά που προσέφερε απλόχερα θα έλεγα, στην ορειβατική όλη κοινότητα, και σε εμά τους νεότερους που μας ενέπνευσε να βγούμε ακόμα περισσότερο στη φύση. Χαίρομαι πάρα πολύ και συγκινούμε συγχρόνους που είστε κοντά μου, η γυναίκα του, τα παιδιά του Έχει. και είναι τιμή μου και τιμή όλη τη ορειβατικής κοινότητας να ακούσουμε βιώματα και ιστορίες από εσάς τους τρεις. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο επίκαιρα που είναι το ότι βρέθηκε η σωρό του Αντώνη και θέλω να μου πείτε σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία και αν ήταν δική σας επιλογή να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ε, ναι, όντως ε, η Σολοβέθηκε και ήδη βρίσκεται στην Καθμαντού όπου μας ενημέρωσαν ότι θα χρειαστεί περίπου μία με δέκα μέρες ε, για να γίνουν οι διαδικασίες και έπειτα θα, επιστρέψει, θα γίνει ο του στην Ελλάδα. Ε, ε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να επιστρέψει, όμως ο, η κυβέρνηση του Νεπάλ πια έχει βάλει κάποιους νόμους, αν μπορούμε να πούμε, που ορίζει ότι όταν ένα σώμα βρίσκεται πάνω στην υποτιθέμενη διαδρομή πρέπει και να κατέβει στο base camp και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και ακριβώς επειδή ο Αντώνης έμεινε πάνω στη διαδρομή δεν έφυγε δηλαδή σε κάποια κρεβάτση, δεν έφυγε από κάποιο σκηνή και να χαθεί γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε την απόφαση να επιστρέψει πίσω. Επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο, μετράμε δηλαδή λίγες ώρες ποια είναι τα συναισθήματα που πλέον ξέρεις ότι είναι θέμα ημερών, εβδομάδων να έρθει πίσω. Ε, η αλήθεια είναι ότι... Και οι τρεις μας έχουμε την αίσθηση ότι ξαναζούμε αυτό το έργο από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο. Η απώλεια είναι μεγάλη και για τους τρεις μας και για μένα. Α, τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Και αυτό γιατί ο Τόνις ήταν ένας σπουδαίος ορειβάτης, ένας μοναδικός σύζυγος και ένας σπουδαίος πατέρας. Ε, για απωλειά του και το κενό είναι μεγάλο. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για μας. Επειδή ξεκινήσαμε με βαρύ κλίμα, Βιολέτα και Γιάννη, ποια είναι τα, τα βιώματά σας, τα ευχάριστα, από όταν ήσασταν παιδάκια. Και είχατε τον μπαμπά Αντώνη στο σπίτι, στο βουνό... Ε... Εγώ αυτό που θυμάμαι σαν συνολική εικόνα από τον μπαμπά πριν πω έτσι μία ή δύο συγκεκριμένε αναμνήσεις είναι ότι ο μπαμπάς ήταν πάντα μία περιπέτεια. Είτε ε, πηγαίναμε διακοπές, είτε στην καθημερινότητά μας σε οτιδήποτε είχε να κάνει ήταν μία περιπέτεια με την καλή έννοια. Ε, δε, τίποτα δεν ήταν φυσιολογικό, τίποτα δεν ήταν καθημερινό τίποτα δεν ήταν σαν να έχει ένα κανονικό μπαμπά. Δηλαδή αυτή, αυτή, είναι η ανάμνηση που έχω πάντα από τον μπαμπά και που πάντα όταν με ρωτάνε για τον μπαμπά αυτό λέω πάντα ότι είναι, είναι, είναι τρελός ήταν. Τρελό. Δεν, δεν είναι ένα κανονικό άνθρωπο, δεν είναι ένα κανονικό μπαμπάς. Δεν έχει τίποτα αναμενόμενο. Ποιο είναι έτσι ένα έντονο παράδειγμα από αυτή την τρέλα, Ό,τι και να κάναμε μαζί, ε, δεν ήταν κοινό. Από διακοπέ που κάναμε το καλοκαίρι, που έπρεπε να πάμε να ανέβουμε, να βρούμε ποιε είναι οι ψηλότερε κορφέ του βουνού για να τι ανέβουμε. από διακοπέ που κάναμε, ακόμα και με το φυσικό τόπο που πηγαίναμε, δηλαδή, θα πέφταμε σε καιρό, θα πνιγόμασταν. Τίποτα δεν θα ήταν κανονικό. Ε, νομίζω ότι δεν. Δεν είχατε πάει Α, ναι, ανάμνηση από, από σωστό από μένα και το μπαμπά αποκλειστικά, πολύ έντονη, είναι όταν ήμασταν στη Σαμοθράκη. Εγώ ήμουν, πρέπει να ήμουν γύρω στα 7-8, γιατί ο αδερφός μου ήταν πολύ μικρός. Ε, και ενώ ο αδερφός μου ήταν μωρό και εγώ τίποτα, οριακά και αν πήγαινα στο δημοτικό, ε, βρήκαμε το ψηλότερο βουνό της Σαμοθράκης που, φε, που λέγεται Φεγγάρι και αναβήκαμε οι δυο μας ε, στην κορφή. Και μάλιστα επειδή πάλι υπήρχε περιπέτεια δεν είχαμε πάρει μαζί ζακέτε γιατί στην κορφή είχε κρύο και είχε βγάλει την πλούζα του. Ένα κοντιμάνικο φορούσε. Εγώ ήμουν μικρούλα οπότε μου ήταν φόρεμα Μεγάλο. κανονικό για να, για να ζεσταθώ. Ε, ναι. Όλα ήταν κάπω έτσι. Εσύ είναι Πέρα από την τρέλα που είχε ε, εγώ θυμάμαι και πάρα πολύ χιούμορ πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή να, να μην βαριέσαι. Να, να μην μπορεί να βαρεθεί. Να ξέρει ότι όποτε και να βρεθείτε. Ε, και, όποτε δηλαδή και τώρα πιο μεγάλο φυσικά. Ε, όπου και να ήσασταν, θα, θα, είτε θα έκανε κάτι αστείο, άθελά του περισσότερο. Ε, και θα πεθαίναμε στα γέλια. Ήταν τρομερός τρομερό αυτό, ναι. Πάμε λίγο πιο πίσω. Όταν εσύ τον είχε γνωρίσει. Ήταν ήδη ο Ριβάτη. Όχι, όταν τον γνώρισα, ούτε καν. Δεν περνούσε καν από το μυαλό του. <Ρι> Είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη ε, για τα ταξίδια, για τη φύση, για το πράσινο. Αλλά όταν τότε είχαμε τα μαγαζιά, ένα φίλο προμηθευτή τον α, παρότρινε να πάνε μια βόλτα μέχρι την Πάρνηθα. Με ένα πούλμαν τότε, θυμάμαι. Μέναμε και στο Εγάλιο και ένα πούλμαν του πήρε και του πήρε στην Πάρνηθα. Ήταν... Πολύ ωραία γύρισε πίσω ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένος όντως. Ε, αυτό ήταν το ένασμα για τον Αντώνη, νομίζω, από τότε, δύο χρόνια δηλαδή μετά το γάμο, ε, ξεκίνησε να πηγαίνει τις Κυριακές στα Βουνά. Και όσο η Βιολετίνα μεγάλωνε, πηγαίναμε μαζί με τη Βιολετίνα, δηλαδή α, δεν υπήρχε σε Σαββατοκύριακο για τουλάχιστον 15 χρόνια που να μείναμε ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Δηλαδή θυμάμαι τότε και πιο μικρή α, τα... Τι Κυριακέ μαζευόντουσαν όλε οι οικογένειε να φάνε μαζί, γιαγιάδε, παππούδε. Εμεί, σε εμά δεν υπήρχε αυτό. Σε εμεί ήμασταν α, στα βουνά. Έκλεινε τρει ώρε το μαγαζί και ήταν φορτωμένο το αυτοκίνητο και ήδη ταξιδεύαμε για το βουνό. Μέναμε στη σκηνή το βράδυ και με τη Βιολετίνα μικρή και αργότερα και ο Γιάννη στη σκηνή. Πνώσα, και και Εγώ έμενα κάτω με τα παιδιά, ο Αντώνη πήγαινε πάνω. Και αυτό ήτανε. Πώ ήταν η πρώτη σα κοινή εμπειρία, οι δυο σα, που πήγατε πρώτη φορά μαζί στο βουνό. Η πρώτη, ναι, η πρώτη ήταν στη τύρφη όπου έχει πιάσει ο Μίχλη, φεύγουμε πάλι μετά τη δουλειά και επειδή νομίζω ότι ναι, φυσικά ήταν χειμώνας γιατί είχε χιόνι, φτάσαμε πια α, μετά τη στενή και ήταν ήδη νύχτα. Για να φτάσουμε στο καταφύγιο είχε ο Μίχλη α, και αναγκαστήκαμε, εγώ πια ανείδη όμως, ανίδεοι, αρχίσαμε να περπατάμε, να πάμε στη Δήρφη να πάμε στο καταφύγιο της Δήρφης, γνώμη, ε, πέρα από ότι ήταν στο σκοτάδι, είχε και ο Μίχλη. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο ο Αντώνης δεν έχασε ποτέ και δεν έχανε ποτέ τον προσανατολισμό του. Και δεν, είχα και, δεν φοβόμουν και ποτέ όσο ήμουν μαζί του. Δεν, δεν είχα δηλαδή ότι ούτε μας συμβεί κάτι, ούτε ότι θα χαθούμε. Ε, είχε ένα μαγικό τρόπο α, που πάντα έβρισκε τον σωστό δρόμο για να πάμε. Πώ ήταν ο Αντώνη, σαν, σαν οδηγό σε εισαγωγικά, τι συμβουλέ έδινε, ήταν μέντορα, δηλαδή μπορούσε να σε μοιήσει, να αγαπήσει το, το βουνό. Ο, ο μόνο μπορούσε να σε μοιήσει, να αγαπήσει το βουνό. Ήταν φτιαγμένο γι' αυτό, ήταν γεννημένο γι' αυτό. Γενικώ ήταν μέντορα, ακόμα και στο επιχειρησιακό κομμάτι, Ηταν μέντορα. Ενέπνευε του ανθρώπου. Πόσο μάλλον το βουνό που του είχε και μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη αγάπη. Φυσικά γιατί είχε και γνώση. Πίστευε πολύ αυτό που έκανε. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε. Οπότε το έκανε πολύ καλά. Ε, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρασύρει του ανθρώπου που βρισκόντουσαν μαζί του στο βουνό να τους γεμίζει με πολύ αισιοδοξία, με πολύ χαρά είχε πάντα κάτι να λέει για τη διαδρομή Α, κοιτάξτε, αυτό το, κοιτάξτε αυτή την κορφή, κοιτάξτε αυτή τη διαδρομή κοιτάξτε πούμε, το, έστω και το χάος, κοιτάξτε τη χαρά δηλαδή πάντα έβρισκε κάτι όμορφο να πει για την οποιαδήποτε διαδρομή κάναμε ε, και πάντα είχε να σου δίνει και θάρρο, γιατί τα βονά δεν είναι πάντα εύκολα, μα θα κάνεις μια δυσκολία, δεν είναι μια θα κάνεις μια βέβαια τα μια θα κάνεις μια διάσχηση. είτε σε χιόνι, είτε οτιδήποτε, υπάρχει μια δυσκολία. Αυτό όταν είσαι και λίγο, δεν έχεις γνώση, υπάρχει φόβος εκείνος όμως, αυτό σε έκανε να μην φοβάσαι, γιατί είχε να σου πει πραγματικότητα, Τη διαδρομή, δεν θα σε φόβιζε και είχε απόλυτη εμπιστοσύνη Περάσαν τα χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί πιο βαθιά με τα βουνά και θέλω να ρωτήσω εσά: όταν άρχισε πια να βγαίνει εκτός Ελλάδας και να ανεβαίνει το υψόμετρο καταλαβαίνατε ότι υπάρχει κίνδυνος ότι αυτό που κάνει ο μπαμπάς σας είναι επικίνδυνο Κοίτα ε, είχε ξε... ε, πήγαινε στα Ιμαλαία και όταν ήμασταν εγώ στο δημοτικό ε, οπότε κάπως εγώ νιώθω λίγο ότι γεννηθήκαμε με αυτή την ιδέα δηλαδή ήρθαμε σε αυτή την οικογένεια και το ξέραμε ότι είναι αυτό και είναι φυσιολογικό ε, οπότε, και, και νομίζω και σε μικρότερη ηλικία περισσότερο το, ε, λιγότερο το καταλαβαίνει, συγγνώμη, τώρα που ξαναξεκίνησε όμως τα email, δηλαδή από το 17 και μετά που ήταν πολύ πιο έντονη η δράση του ε, ναι, σίγουρα αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερο τον κίνδυνο και καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολο είναι να συμβεί κάτι απλά για μένα ε, εγώ ε, θεωρούσα να το έχω πει πολλές φορές ότι ο μπαμπάς είναι άτρωτος και ότι έχει πάντα την τύχη με το μέρος του και ότι δεν θα πάθει ποτέ τίποτα οπότε κάπως αυτό με καθυσίχαζε και μου, το έκανε πιο εύ μου έκανε πιο εύκολη τη διαδικασία και το αποχωρισμού και το ότι είναι εκεί που είναι και όλων των κινδύνων που αυτό μπορεί να είχε Εσύ Γιάννη εγώ δεν τον θεωρούσα άτρατο <Γυ> καθόλου ε, και γι' αυτό όλα από το 17 και μετά ε, ήταν δύσκολα με την κορυφή της δυσκολία να ήταν μετά το ΚΑΠΑΔΙΟ για εμένα. Ε, ε, εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι, είναι σοβαρά. Σοβαρά για, για αυτό το οποίο εγώ μάλλον αγνοούσα τόσο καιρό. Ε, ότι μπορεί να μην γυρίσει, ότι μπορεί να, 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 να σπάσει τα πόδια του, μπορεί να, τα, τα, τα πάντα να συμβούν. Οπότε ναι, μετά το k 2 όταν ε, είχαμε έρθει τόσο κοντά στον κίνδυνο του να πεθάνει, ε, εκεί ήταν ένα καμπανάκι για μένα και ότι τα, τα πράγματα έχουν αλλάξει πια, είμαστε σε, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο επίπεδο. Δηλαδή τις μέρες που έλειπε, η αντίδρασή σου εδώ στην Ελλάδα ποια ήτανε, πώς, πώς ήταν η καθημερινότητά σου Μέχρι το ΚΑΠΑ 2, αφού γύρισα από το ΚΑΠΑ 2 ήτανε οριακά σαν να μην έφευγε, ήμουνα πολύ εντάξει ε, Φυσικά όταν είχαμε τις μέρες κορυφής άλλαζαν τα πράγματα, υπήρχε μεγάλη ανησυχία και αγωνία Ίσως ήμουνα μικρότερο, δεν, δεν, δεν ξέρω ακριβώς. Ε, αλλά ναι, με το πέρασμα του χρόνου κατάλαβα ότι πια είναι άνθρωπος και γίνεται είναι πάρα πολύ. Καθώς περνούσε ο καιρός, είχατε καθόλου το, το φόβο του θανάτου, το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να πάει τόσο λάθος και να επέλθει θάνατος. Πάντα. Πάντα υπάρχει αυτό μέσα στο μυαλό μας. Και πάντα το συζητούσαμε κάθε φορά α, και δεν το συζητούσαμε μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια που έκανε τα ψηλά βουνά α, γιατί και οι Άλπες τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο διατρέχεις. Ε, αλλά είναι αυτό που ναι μεν το ξέρεις, ναι μεν το έχει συζητήσει, αλλά είναι τόσο πίσω στο μυαλό σου που νομίζεις ότι δεν θα συμβεί που νομίζεις ότι Πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να το προσπερνάει. Πάντα θα βρίσκει τη σωστή λύση. Πάντα θα κάνει το σωστό. Αλλά. Οι συζητήσει αυτέ πώ ξεκινούσαν. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τον Αντώνη που γνώρισα όπω και ο κόσμο φαντάζομαι που τον έχει δει στι φωτογραφίε, στα βίντεο, τον δυνατό, τον έμπειρο, ότι έχει τα πάντα με το μέρο του. Πώ έφτανε στο σημείο να είστε στο σπίτι και να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση ότι αν κάτι πάει λάθος αυτό, αυτό και αυτό ε, ακριβώς επειδή δεν το έκανε τελευταία μόνο το κάνει χρόνια αυτό υπήρχε, αν, αν μπορώ να το πω υπήρχε η οδηγία από πολύ παλιά δηλαδή πρι, από τότε που ξεκίνησα, θα μπορούσα να σου πω ότι πάντα υπήρχε ε, ένα χαρτί που έλεγε ότι αυτό, αν συμβεί αυτό είναι αυτά τα πράγματα εκεί η, η, να ξέρεις ότι αν πάθω κάτι, αυτό. Και αυτό, ξέρεις, σαν, σαν ιδέα το συνήθιζες. Αλλά ε, δεν ήταν ότι κάθε φορά συζητούσαμε το ίδιο πράγμα. Ήταν σαν να το συζητούσαμε και να μην το συζητούσαμε. Mm -hmm. Υπήρχε, είναι αυτό που λέω, ότι υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας χωρίς πραγματικά να θέλουμε να το πούμε. Ειδικά στα τελευταία βουνά. Πώς ήταν σαν παιδιά και σαν έφηβοι και αργότερα μετά τα 20 σας. Ο μπαμπάς σας να λείπει τόσες μέρες υπήρχε επικοινωνία. Πώς ήταν, δηλαδή είναι ο μπαμπάς στα 7.000 υψόμετρο, είναι στο base camp, μιλάγατε ή έφευγε και τα ξαναλέγατε όταν γυρνούσε. Ε, καθώς περνούσαν τα χρόνια είχαμε τόσο και περισσότερη επικοινωνία που αυτό είναι κάτι που πάει ανάλογα και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δηλαδή στην τελευταία αποστολή τώρα Μιλούσαμε μέχρι και με μηνύματα στο facebook. Επειδή είχε δυνατότητα να έχει εκεί internet. Το οποίο αυτό είναι τρομερά εξελιγμένο. Άμα σκεφτείτε ότι στι πρώτε αποστολέ που εγώ ήμουν μωρό, ε, μπορεί να, μιλ, να μιλάγατε μία φορά σε όλη στο την αποστολή. Στο κογκούρ, όταν, όταν είχε πάει στο κογκούρ, έλειψε ακριβώ δύο μήνε και εγώ ήμουν έγκυο στο Γιάννη. Είχαμε να μιλήσουμε δύο μήνε ακριβώ. Ναι. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Ναι. Ε, μόνο με, με τηλεγράφημα. Νομίζω εκεί ήταν, μου είχε πει ότι είχε επικοινωνήσει και είχε πει με ένα φίλο από, από τα, τα παλιά. παλιά. Ακριβώ. Αυτό που έτσι, έτσι. Ενώ τώρα, α πούμε, είχαμε καθημερινή επικοινωνία με μηνύματα. Ηταν ε, απίστευτο αυτό. Ε, οπότε, ε, καθώ εξελι... περνούσαν τα χρόνια, είχαμε τόσο και περισσότερη επικοινωνία. Αλλά και πάλι, αυτό ε, ε, περιοριζόταν όταν βρισκόταν στο Basecamp. Όταν ξεκινούσε η πορεία, είτε το rotation για τον εγκληματισμό, είτε όταν ξεκινούσε η τελική προσπάθεια για την κορφή η επικοινωνία περιοριζόταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να ξέραμε ότι κάνει την τελική προσπάθεια και να μιλάγαμε μία φορά στι 10 ώρε, μία φορά στι 8 ώρε, και δηλαδή να μην ξέρουμε αν είναι καλά, αν συνεχίζει, αν έχει υποχωρήσει, αν έχει μείνει εκεί που είναι, αν του έχει συμβεί κάτι. Αυτό ήταν ψυχοφθόρο. Θέλω εσύ. Ναι, εγώ. έχω, φέρει ένα παράδειγμα πρόσφατα ότι όλες οι αποστολές ε, τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω γιατί μου και τη Βιολετίνα, ένιωθω ότι έχω πάρει την ψυχή μου και την έχω στον τρίφτη του τυριού και την τρίβω, την τρίβω, την τρίβω. Την τρίβω ειδικά τέτοιε στιγμέ. Ε, ειδικά στο Καπαδίο. Καλά, εντάξει, για το χρονικό τώρα εδώ δεν υπάρχουν λόγια που να το περιγράφουν. Ε, οπότε ναι, είναι, είναι τρομερά ψυχοφθόρα. Όταν επέστρεφε από αυτά τα ταξίδια και από τους μήνες που έλειπε Πώ ήταν ο Αντώνη στην πόλη, Ο Αντώνη ο μπαμπά, ο Αντώνη ο σύζυγο. Ο Αντώνη ο σύζυγο. Πάρα πολύ. Είχε πολύ μεγάλη χαρά. Είχε πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Είχε πετύχει το στόχο του. Και φυσικά ήταν έτοιμο να προετοιμάσει τον επόμενο. Αυτό θα έλεγα. Αυτό ήταν. ήταν. πάρα πολύ απασχολημένο <laughs> με, το... με τον επόμενο στόχο. <laughs> Πώ το ανακοίνωνε. Ε, ε, ναι. το ανακοίνανε. <laughs> με, <laughs> το ανακοίνανε με, στο με Instagram στρόπους. και το διαβάζαμε. <laughs> <laughs> με πολλού <laughs> τρόπου. Είχατε προσπαθήσει και ρωτάω εσένα mm. από ό,τι κατάλαβα, εσύ είχε και την ανησυχία πιο πολύ ναι. να τον αποτρέψετε. Δηλαδή, μαζευόσασταν οι τρει σα και λέγατε να σου πω κάτι. Αυτή τη φορά να του πούμε να μην πάει. Όχι, διότι μα είχε μάθει η μαμά από μικρού να μην το έχουμε ανάγκη αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο ναι. να εκφράσει. Το ότι δεν θέλεις Ουσιαστικά σαν να μας Είχε περάσει το ότι θέλουμε Και εμείς okay. Και στην πραγματικότητα έτσι είναι θέλουμε τη χαρά του άλλου Άσχετα αν αυτό μας γελεί Αλλά ναι ε, 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 δεν, δεν υπήρχε το σενάριο αυτό Να πούμε εμείς κάτι τέτοιο Μα έτσι. όταν αγαπάς τον άλλον Πώς μπορείς να του απαγορεύεις να κάνει αυτό που του αρέσει Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό Και θεωρώ ότι Προσπάθησα να το κάνω και στα παιδιά μου Απλά και εμεί μεγαλώσαμε ακριβώ ναι. Δηλαδή, ήταν αυτονόητο. Μου, δεν... Mm. δεν νομίζω ότι ποτέ πέρασε από το μυαλό μα ότι να πούμε στον πάει, Ούτε καν. Και όσοι μα λέγανε, ε, μα καλά, πώ τον αφήνει. Μα καλά, δεν του λέτε κάτι. Ε, η απάντησαν τι να του Εγώ να τον κρατήσω εδώ, θα είναι στεναχωρημένο. Θα είναι δυστυχισμένο. Mm. Έχει θα έχεις ένα δυστυχισμένο άνθρωπο. Πώ μπορεί μετά. Κάποιοι που συναναστρέφονται με ορειβάτε λένε ότι ένα ορειβάτη όταν επιστρέψει στην πόλη και είναι στο σπίτι του, του στερεί την ευτυχία. Εσεί το βιώνατε αυτό με τον Αντώνη. Εγώ όχι. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που επέστρεφε και ακριβώ επειδή είχε πετύχει το στόχο του, ή ακόμα και να μην τον είχε πετύχει. Είχε επιστρέψει και κάνει την προσπάθειά του. Εκείνο που τον έκανε πολύ χαρούμενο είναι να είναι μαζί μα και να προετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι του. Την επόμενη αποστολή του. Όποια ήταν αυτή. Δεν είναι να γινόταν ο Οκτάραβο. Μπορεί να πήγαινε στι Άλπε. Που έκανε και πάρα πολλά ταξίδια και μαζί και μόνο του. Αλλά όχι, ήτανε, ήταν πολύ χαρούμενος, πολύ γεμάτος πολύ ευτυχής με ό,τι έκανε. Συμβάλλατε στις προετοιμασίε του. Και, ε, <laughs> κάνατε γυμναστική μαζί, κάνατε τρεξίματα. Όπω μπορούσε ο καθένα, νομίζω. Ναι. Στο 100%. Ο ένας ψυχολογικά, ο άλλος πρακτικά, ο άλλος... ότι, ότι ήταν, ήταν πολλά, τα, πώς να πω, πολλά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν, έτσι. Ε, και ε, να προετοιμαστεί δηλαδή, με τη γυμναστική και να προετοιμαστεί ψυχολογικά και να... Πολλά, πολλά τα μέτωπα, οπότε ο καθένας στο, στο, στο είδος του. Στην αρχή mm. ήμασταν πολύ μέσα σε αυτό. Και, και πάμε να κάνουμε προπονήσεις και να φτιάξουμε και βίντεο. Εγώ που του είχα φτιάξει κάτι βίντεο, ε, να το δούμε το ένα το άλλο. Γενικά ήμασταν πολύ σάγοι. Μετά, όταν αυτό οριακά ε, ε, γινόταν ε, κάθε τρει ε, μήνε. Ε, ναι, γινόταν <laughs> ναι, και εντάξει. πολύ μεγάλο πια. Δηλαδή, και έπρεπε και κάποιο πιο επαγγελματία ναι. να το, ναι. να το ναι. αναλάβει. Στι προπονήσει σίγουρα ήταν ο αδερφό του μαζί, Μάικερ Μορφίδη. Εκείνο <laughs> τρέχανε μαζί, κάνανε όλα. Θα πάντα μαζί. Θέλω να πάμε στον Απρίλιο <χει> και να μου πείτε πώ το μάθατε. Τι έγινε τη μέρα εκείνη που δεν κατάφερε να επιστρέψει. Πήρε μα είπε ότι ανέβηκε στην κορυφή. Μαγνητοφωνήσαμε και το ηχητικό που ήθελε. Ε, και μετά, γύρω στι μία μισή, νομίζω, η ώρα Ελλάδο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Θέλω τη βοήθειά σου. Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Ε, δεν έχω αδυναμία. Και εκεί άρχισα να λέω πάντα αυτά που του έλεγα πάντα όταν βρισκόταν σε αδυναμία ότι αν δεν μπορείς εσύ τότε ποιος, είσαι δυνατός, συνέχισε, είμαστε μαζί σου, το ΚΑΜ είναι κοντά, θα τα καταφέρεις, είμαστε εδώ, περιμένουμε τηλεφωνό σου. Και μετά... Αυτό γίνεται στις μιάμιση. Μετά νομίζω πήρε το Γιάννη. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα με πήρε και μου είπε ότι ε, δεν έχουμε οξυγόνο. Δεν έχω οξυγόνο, είπε. Και εγώ ήμουν στη δουλειά και εφάρμονα άλλον σπίτι για να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ε, γιατί ξέρω ότι είναι αρκετά ψηλά και ότι αν εκεί δεν έχει οξυγόνο, γνωρίζοντα ότι είναι κουρασμένο πια τα πράγματα είναι, είναι Συγνώμη αρκετά. Και το ότι, είμαστε, ότι είναι και τρει ώρε μπροστά ήδη εκεί. Ναι, και σίγουρα το ότι, είναι ότι έχει. Εμάς, εμένα με, πήρε νομίζω δύο η ώρα. Οπότε εκεί πια αρχίζει και πάει προ το απόγευμα και νυχτώνει. Άρα λέω τα πράγματα εκεί είναι αρκετά σοβαρά. Δεν έχουμε οξυγόνο, είμαστε κουρασμένοι, νυχτώνει. Μεγάλο το υψόμετρο. Πρέπει να μαζευτούμε στο κέντρο επιχειρήσεων και καλά εμεί. <laughs> Κυρίω για ψυχολογικού <laughs> λόγου. Ε, για να είμαστε όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει. Ταυτόχρονα μας έχει ενημερώσει και από το γραφείο που της αποστολής ότι πρέπει να, καλέσουμε, να κάνουμε κάποια συνεννόηση ενδεχομένως με... Κάποια ε, rescue έδω, Με στάδιο. κάποιο ελικόπτερο. Με κάποιο ελικόπτερο. Ε, ότι καλό είναι να είμαστε σε επαφή στην περίπτωση που χρειαστεί. Βέβαια, αυτό και δεδομένο ότι ήταν τρει φορέ μπροστά, άρα νύχτωνε. Αλλά και δεδομένου ότι ήταν γύρω στα 7-800-7-700, mm -hmm. άγνωστο ακριβώ το υψόμετρο, δεν υπήρχε περίπτωση να, να μπορέσει να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο τέτοιο. Δηλαδή, κάπω το είχαμε όλοι πάρει απόφαση. Και εκείνο το ήξερε, ναι, ναι. Και μετά ξεκίνησε μια επικοινωνία, η οποία ήταν από τη μεριά μα, γιατί ο μπαμπά είχε αρχίσει να... Προφανώς λόγω της τρομερής εξάντλησης δεν επικοινωνούσε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν τον καλούσαμε μιλούσαμε περισσότερο με τον Σέρπα και όχι με τον μπαμπά. Γιατί δεν μιλούσε καθαρά, δεν είχε προφανώς τη δύναμη να μιλήσει. Και ξεκίνησε μια επικοινωνία κάθε δύο ώρα ενδεχομένω. Ναι, στην αρχή μπορεί μια δύο φορές. Μια μισή δύο ώρες. Από τι 5 το απόγευμα που επέστρεψα που μαζευτήκαμε πια όλοι μαζί, μέχρι και το βράδυ που χάθηκε η επικοινωνία, Προσπαθούσαμε να μιλάμε περίπου στο δύο ώρο, όπου κάθε φορά μα έλεγε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το τι απόσταση έχει από το 3. Μία ήταν μία ώρα, μετά γινόταν 20 λεπτά, μετά ξαναγινόταν μία ώρα, μετά γινόταν 20 λεπτά, μισή ώρα, 10 λεπτά. Δηλαδή και εμεί δεν, δεν, δεν καταλαβαίναμε ούτε ακριβώ που βρίσκεται, ούτε πόσο κοντά βρίσκεται, ούτε αν όντω θα καταφέρει να φτάσει. Και ο σέρπα. Μα έλεγε ότι δεν, δεν είναι εξαντλημένο, δεν, δεν προσπαθεί, δεν, δεν αντέχει κάπως. Father not good. Father not, not fight. fight. No not fight. fight. No, fight. Uh, not no fight. Fight. Not fight. ότι δεν έχει δύναμη δεν να παλεύει. δεν παλεύει. τι, τι σκέψει κάνετε εκεί τώρα εσεί μαζεμένοι, τι, 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 ποια είναι τα συναισθήματά σα. Καλά, είμαστε <laughs> στα κάρβουνα, δεν. <laughs> 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 ναι. Δηλαδή εκεί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει παρά μόνο υποστηρικτικά στο τηλέφωνο ό,τι μπορεί να η του πει και αν ακούει. Είναι και πολύ αργά ήδη έτσι πια. Είναι εκεί, είναι τε, νύχτα. Απλώ για Ή μένα συγκεκριμένα στο μυαλό μου, αν μου λέγανε για κάποιον άλλον άνθρωπο ότι είναι νύχτα και είναι στα 7-800 και δεν έχει οξυγόνο, θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά κάπω νομίζω ότι εκεί οι άμυνε φτάνουν στο Θεό και σου λένε ότι όχι. Θα... Δηλαδή εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι... Θα καταφέρει με κάποιο τρόπο να φτάσει στη σκηνή. Θα έχουν οξυγόνο έχουν στη σκηνή. Θα κοιμηθεί στη σκηνή και το πρωί θα ξυπνήσει και θα είναι όλα καλά και θα κατέβει. Προ, Προσπαθεί να σκεφτεί θετικά σενάρια για να ε, 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 μείνει κι εσύ. Συναισίωτο. και αισιοδόξο. Ο ένα τον άλλον τι λέει. Εσύ τι λέτε στα, εσύ τι λέτε στα παιδιά μεταξύ σα, τι λέτε. Νομίζω ότι yeah. δεν έλεγε κανεί mm. τίποτα. Mm πραγματικά κανείς δεν έλεγε στον άλλον τίποτα παρά μόνο να πιάσει ένα στο λινού το χέρι να κάνουμε αγκαλιά Α, αυτό ήταν αυτό που δεν έχεις λόγια να πεις γιατί δεν πιστεύεις αυτό που έρχεται δεν το πιστεύεις, δεν το περιμένεις δεν το θέλεις και αλλά ναι νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν είπε κανείς τίποτα ήταν διαφορετική αυτή η φορά από τις προηγούμενες γιατί φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ορειβατική καριέρα έχουν υπάρξει, είχαν υπάρξει και άλλες φορές με δυσκολίες, αντικσότητες νιώθατε ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό Ναι, εγώ το ένιωσα πια γιατί ήταν ήδη πάρα πολύ αργά ήταν πολύ αργά αυτό ήταν αυτό που με έκανε να πιστέψω ότι πραγματικά εδώ δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Και ποιο σα πήρε τηλέφωνο και σα είπε ότι εν τέλει ο πατέρα σα δεν τα κατάφερε. Μίλαγα από το κινητό της μαμάς με τον άνθρωπο που ήταν στην Καρμαντού, δεν ήταν. Στην ε, όπου μίλαγε με ασύρματο με ανθρώπου εκεί. Με το ε, Σέρπα εσύ. το βέσικα. Με, με, με ναι, το ναι. και, και το Basecamp. Μιλούσαν με τον Σέρπα. Το μίλαγε με Basecamp και το Basecamp με τον Σέρπα, οπότε από εκεί μάθαμε ότι τον έχει αφήσει στην αρχή. Μάθαμε ότι τον έχει αφήσει λίγο πιο πάνω από το ΚΑΜ 3. Ε, και κατεβαίνει αυτός προς τη σκηνή. Όπου από ό,τι καταλάβαμε ήταν πάρα πολύ κοντά στη σκηνή του ΚΑΜ 3. Ο μπαμπάς. Ε, και ότι μας έδωσε εκείνη την ώρα που επικοινωνήσαμε μαζί του. Ήταν και η ώρα που είχε ξημερώσει. Αυτό είναι σημαντικό. Είχε ξημερώσει το Νεπάλ. Και ευελπιστούσαμε ότι θα μπορέσει να πάει κάποιο ελικόπτερο, όχι όμω για να σώσει τον μπαμπά, για να αφήσει ενδεχομένω κάποια τρόφιμα, οξυγόνο, οτιδήποτε στο πιο κάτω κάμπ και κάπω να φτάσει στον μπαμπά αυτά. Όπου όταν είχαμε μιλήσει με τον μπαμπά στο τηλέφωνο και του είχα πει αυτό το σενάριο για να αναθαρίσει, μου λέει: Εγώ τι να το κάνω αυτό. Ε, Προφανώ είχε καταλάβει την κατάσταση του, ένιωθε και ήξερε ότι δεν, δεν μπορεί να τον σώσει αυτή η περίπτωση. Η βοήθεια τέλο πάντων. Παρ' όλα αυτά ε, μιλάμε μαζί του για να, για να συνεννοηθούμε για το ελικόπτερο. Σωστά. Mm -hmm. και μα είπε ότι είναι πολύ δύσκολο ο μπαμπά. Ε, ότι τον έχουν αφήσει λίγο πιο πάνω, τον έχει φέσει λίγο πιο πάνω και πηγαίνει προ τη σκηνή. Και θα σας, ε, να βεβαιωθούμε ότι όντω είναι OK και αξίζει. Κάπω αυτή δεν είναι η κουβέντα στην ουσία. Ναι, να βεβαιωθούμε θυμάμαι. ότι είναι OK και αξίζει όντω να σηκωθεί κάποιο ελικόπτερο. ναι Κάπω έτσι μα προετοίμασε. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι εκβίασα την. του, του έκανα την ερώτηση. Ναι. Είναι, είναι ζωντανό. Και λέει όχι. Και εκείνη την ώρα. Εγώ θυμάμαι ότι έκανα. Αποκλείεται. Ότι. νόμιζα ότι. θα το βάλουν μία φιάλη ο ότι κάτι θα γίνει. Λάθος. δεν θα... είναι, είναι λαθος. Ότι, ότι δεν έχετε καταλάβει καλά. Βέβαια, αυτό ακόμα το πιστεύουμε. Για αλήθεια μέχρι να τον βρούνε και όλες και να κατέβει αυτές τις μέρες ακόμα πιστεύει ότι κάπως μπορεί να έχει επιβιώσει ένα μήνα και να είναι ζωντανό. αλλά ναι, για μένα γιατί λέω τώρα πώ το ένιωσα εγώ εκεί ότι είναι, έχει μπερδευτεί ο Σέρπα δεν έχει πιάσει καλά το φυσφυγμό του ότι θα ξυπνήσει, ότι θα του βάλουν οξυγόνο και θα ζωντανέψει δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί αυτό για έναν άνθρωπο που φαντάζομαι ότι στα μάτια των παιδιών του είναι υπερήρωας, ε σε σένα, είναι το στήριγμά σου, είναι πάρα πολύ δυνατός. Πόσο χρόνο θέλει για να κατανοήσεις ότι ναι, εν τέλει έτυχε στον πατέρα μας, έτυχε στον σύζυγό μου. Οφείλω να σου πω ότι τι τις πρώτες τρεις εβδομάδε θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ πιο ψύχρομη από ό,τι με τώρα. Όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω. Αυτό μπορώ να πω για μένα. Ενώ στάθηκα πολύ και πολύ Εκεί και, και στα παιδιά μου θέλω να πιστεύω Και ήμασταν πολύ μαζί και ακόμα α, Τον πρώτο καιρό Ειδικά σήμερα Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη μου μέρα Και ακριβώς αυτό Ότι θεωρώ ότι όσο περνάω ο καιρός Μου γίνεται πιο απίστευτο Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο Συζητιέται πάρα πολύ σε Περιπτώσεις ανθρώπων όπως ήταν ο Αντώνης που ήταν του βουνού και που ξεπερνούσε τα όρια του. Σας έπιασε καθόλου το παράπονο ότι εν τέλει γιατί έκανε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το πίεζε τόσο πολύ, γιατί ξεπερνούσε τα όρια ή δεν το σκεφτήκατε καθόλου. Πες Γιάννη μου. εγώ ναι, το σκέφτηκα. Τώρα όμως. Τώρα πια. Πιο πριν όχι καθόλου, ίσα ίσα. Ε, γιατί πιο πριν παλεύαμε με, με ένα, μ, μ, δεν υπάρχουν λόγια ένα μοναδικό συνέστημα του να παλεύεις με την ανησυχία από τη μία και από την άλλη με την περηφάνεια αυτό πραγματικά μην το ζήσει κάποιο. το ότι ανησυχώ αλλά είμαι και περήφανος γιατί μου αρέσει αυτό που κάνει αλλά ανησυχώ αλλά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος αλλά ανησυχώ δηλαδή εγώ αντριχιάζω δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα γι' αυτό λέω τυρί και τρίψιμο. <laughs> είναι απίστευτο. <laughs> και ναι, το. Στην απαντώ στην ερώτησή το έχω σκεφτεί και ότι λέω. Γιατί ρε το Θα αλλάζατε κάτι στην όλη ιστορία. Αν μπορούσατε κάτι να αλλάξετε, θα υπήρχε κάτι. Εγώ όχι. Γιατί αυτό είναι ο Ντόνι. Αν ζητά κάτι να αλλάξει, θέλει άλλον άνθρωπο. Δεν θέλει αυτόν για πατέρα, δεν θέλει αυτό για σύζυγο. Θε κάτι άλλο που δεν είναι αυτό που έχει 36 χρόνια. Εγώ θα έλεγα. Ε... Θα έλεγα, θα έλεγα. Ο αυτό θα έλεγα. και θεωρώ ότι και αυτό είναι και το σημαντικό να αποδέχεσαι και να αγαπά τον άλλον έτσι όπω είναι. Γιατί άλλωστε γι' αυτό τον αγαπά. Γιατί αν δεν τον αγαπούσε γι' αυτό, δεν θα τον αγαπούσε. Θα ήθελε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, take it or leave it που λένε και όλε οι φίλοι μα οι Άγγλοι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ. Ε... Αλλά αυτό είμαι εγώ. Τα παιδιά σίγουρα είναι τελείω διαφορετικό. Σαν... Γιάννη, είναι... εσύ τι θα άλλαζε. Εγώ θα άλλαζα μήπω αν ε, μπορούσαμε να του μιλάγαμε λίγο περισσότερο. Τι, εκείνη Α, την, την μέρα. Την τελευταία Στην μέρα. μέρα. Ναι. Ε, γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο. Αν μπορούσαμε να του μιλάγαμε, να του λέγαμε τα δύο από τη μία. Αλλά από την άλλη, λέω, δεν θα γινόταν. Γιατί εγώ εκείνο το βράδυ ε, δεν μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο. Έβαζε Βιολετίνα να τον πάρει. Mm -hmm. Γιατί αισθανόμουν ότι έρχομαι αντιμέτωπο με το ότι ο παπά ε, είναι στα τελευταία του. Δεν, δεν μπορούσα. Φοβόμουν να τον πάρω με τηλέφωνο. Οπότε, πάλι ένα μίξι αισθημάτων. Εσύ. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα από όλη τη ζωή yeah. του μα. Τίποτα απολύτω. Γιατί ακριβώ όπω το λέει η μαμά. Και ίσα ίσα δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε τώρα. Οπότε mm. δεν, δεν θα είχε νόημα. Ε, μόνο και εγώ, όπω το λέει ο Γιάννη, ένα δύο κάτι γιατί και αυτό που, που του λέω πάντα από τότε που έχει συμβεί αυτό είναι ότι περιμένω πολύ να έρθουν τα πράγματά του γιατί ελπίζω ότι μπορεί στο κινητό του να έχει αφήσει κάποιο βίντεο που να μα λέει ότι κάτι να μα χαιρετάει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Την τελευταία στιγμή, ναι. 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 Γιατί και άλλε στιγμέ που ο μπαμπά έχει βρεθεί αντιμέτωπο με το θάνατο, να το πω έτσι. Ε, έλεγε πολλά λόγια και πράγματα και που μας χαιρετούσε και που μα... κάπως σαν να το έκλεινε να το πω έτσι ενώ τώρα αυτό δεν έγινε και αυτό κάπως θα, θα μείνει Θεωρεί... θα, θα θέλαμε να είναι. θεωρείς ότι όταν έρθουν τα, τα πράγματα θα είναι εν τέλει μια ανακούφιση ε, θα είναι σίγουρα σαν να το ανοίγουμε όλα από την αρχή γιατί θα έχει βίντεο, θα έχει φωτογραφίες θα είναι σαν να τον βλέπουμε την τελευταία στιγμή αλλά ναι, μπορεί να είναι και μια ανακούφιση ότι κάπως έκλεισε όλο αυτό. Είδαμε τι έγινε, πώς έγινε και okay. κλείνει. Πώς το, πώς το φαντάζεστε, τι φαντάζεστε ότι θα έχει έτσι σαν τελευταίες εικόνες. Δεν ξέρω. Ε, θεωρώ ότι εκτός από τι φωτογραφίε της κορφής και ίσως και κάποιο βίντεο, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι σαν αποχαιρετισμό. Αλλά σίγουρα ό,τι και αν είναι θα είναι δύσκολο mm -hmm. γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει χάσει. Οπότε ό,τι και αν βλέπεις είναι ξανά από την αρχή. Ξεκινώντας με το Γιάννη, θέλω να μου διηγηθείτε mm -hmm. την πιο έντονη ιστορία που έχετε μαζί του. Είτε σε βουνό, είτε σε καταφύγιο, είτε δεν ξέρω, στα καλοκαίρια σας. Αυτή έτσι που θα την κουβαλάς για πάντα μέσα σου. Νομίζω στις Άλπε που τώρα λεπτομέρειε ακριβώ δεν τι θυμάμαι, αλλά ήταν με έναν φίλο του και είχαν πάει σε μια αναρχική διαδρομή και ακολουθήσαν ένα λάθο μονοπάτι, νομίζω. Ναι, ναι. ναι. Ε, και μείνανε με πολύ ελαφριά ρούχα ε, στους στου δύο-τρει βαθμού. Παραπά, πιο χαμηλά έχει. Ε, ναι, αλλά ήταν τα ρούχα του πολύ λεπτά, οπότε ήταν δύσκολα. Και Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε, ε, ώστε να, να δούμε τι μπορεί να συμβεί, να μιλάμε κάθε λίγο και λιγάκι για να τον υποστηρίζουμε ε, με σκοπό να ξημερώσει, να έρθει κάποια εταιρεία να τους διασώσει κάτι πιο κάτι να συμβεί. Και όταν ακούσαμε στο τηλέφωνο από τον σύντροφο του λίγα μέτρα πιο πάνω ότι Αντώνη θα πεθάνουμε νομίζω και έπεσε η γραμμή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. <laughs> ε, πήγαμε, κλείσαμε στήριο και πήγαμε Ιταλία. Απευθείας. Αυτό νομίζω ήταν ε, το πρώτο σοκ με την ε, ορειβασία. Ότι είναι κάτι να. πραγματικά σε βάση κίνδυνο. Να. Εσύ, πρέπει να πούμε αναγκαστικά ορειβατική. Όχι, όχι, ό,τι σου έρχεται στο... <laughs> Γιατί εγώ θέλω να πω τη στιγμή που τρέξαμε στο Θριάσιο. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω. και θέλω να την πω Τρομελό. και γιατί είναι λίγο πιο ανάλαφρη και γιατί νομίζω ότι πραγματικά δείχνει την τεράστια αντίθεση του ποιο είναι ο μπαμπά και όλη αυτή τη δύναμη που έχει και πώ λύγησε μπροστά σε κάτι που ήταν τόσο απλό ενώ αντιμετωπίζει όλα τα άλλα πράγματα. Ναι, 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 πράγματι. Ο παιδί γενικά δεν αρρώστενε καθόλου. Ε, ποτέ, δηλαδή. Τίπο, ούτε. Ούτε, ούτε είχε νοσηλευτεί, ούτε, ούτε. είχε αρρώστια, ούτε έπαιρνε φάρμακα. Τίποτα, τίποτα. Ήτανε, δεν υπήρχε ο άνθρωπο, δεν πώ το έκανε αυτό. Γι' αυτό και εγώ πίστευα κιόλας ότι θα ζήσει μέχρι τα 100 Άμα δεν έφυγε στο, στο βουνό ε, Ήταν τον Οκτώβρη που μας πέρασε Που μας πήρε τηλέφωνο η μαμά Και τους δύο ήμασταν ο καθένα στα σπίτια του Και μας λέει ότι κάπως ο μπαμπάς δεν είναι καλά Έχει ασπρίσει ε, κάνει, Έχει θέματα διάρειες δυάρειες, με είχε γεμετούς ε, Δεν μπορεί να σταθεί Δεν έχει όρεξη τίποτα Δεν μπορεί να αναπνεύσει Γενικά πολύ δύσκολα σου λέω, δεν αρρωσταίνει. Τέλο πάντων, με τα πολλά, μα παίρνει, μα λέει, για να παίρνει η μαμά και να ζητάει βοήθεια που η μαμά είναι βράχο, ότι τύπου ελάτε, λέμε εντάξει, είναι σοβαρή κατάσταση. Έρχεται και ο Γιάννη και εγώ, βλέπω ένα μπαμπά δίπλα στην αρχή τη, στην κουζίνα, πραγματικά λιωμένο. Λιωμένο έτσι, έχει λιώσει πάνω στην καρέκλα, <Κι> είναι κίτρινο και κουμπάει στον αρχή πάνω. Παιδάκια μου, ο πρώτη μπήκα εγώ. Αχ, ήρθε ζωλετάκι μου, ήρθε. Ευτυχώ γιατί δεν είμαι καλά. Του λέω μπαμπά τι έγινε. Πραγματικά δεν τον είχα ξαναδεί σε τόσο διαλυμένη κατάσταση. Μετά δεν μου ήρθε και ο αδερφέ μου. μου ήρθε, σε ευχαριστώ γιατί αναθάρισα. Τώρα νιώθω καλύτερα. <laughs> με τα πολλά καταλήξαμε στο Θριάσιο να πηγαίνουμε με 200. Πήραμε και κλίση από την Αττική εδώ για εκείνο το βράδυ. Ε, Προφανώ είχε βάθει κάποια δηλητηρία. Σε δεν κάτσαμε ποτέ μέχρι το τέλο γιατί είχε μια τεράστια αναμονή και βλέπαμε απίστευτα πράγματα στο νοσοκομείο εκείνο το βράδυ. Γιατί εφημέρευε. Ε, αλλά θέλω να πω ότι πώ είχε λυγίσει, είχε μετού και διάρε, εντάξει, οκ, okay. πώ είχε λυγίσει και πόσο στον δρόμο πηγαίνοντα μα έλεγε για τη διαθήκη του, για το που έχει αφήσει και τι ανήκει στον καθένα, μα αποχαιρετούσε κανονικά. Ότι τύπου θα πεθάνω, παιδιά, τελείω. Αυτό που έχω πάθει είναι για θάνατο, δεν το συζητάμε. Και το λέω και γιατί ήταν σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ αστείο, γιατί έτσι ήταν ο Μπας ακόμη και σε αυτέ τι στιγμέ ήταν αστείο. Και ήταν αστείο, δηλαδή είχε χιούμορ αυτό ο άνθρωπο. Yeah. Αλλά ταυτόχρονα και πω αυτό ο άνθρωπο που ανέβαινε στο έβρεστ, στο Καζετσούγκα, στο βαλαγκίρι, στο σε μια τέτοια στιγμή που ένα απλό άνθρωπο έλεγε: Εντάξει, έχω μετού και δεν είμαι καλά. Και ήταν έτσι. Εσένα, ποια είναι η πιο δυνατή σου στιγμή ή ανάμνηση. Ε, πιο δυνατή μου ανάμνηση ναι, η πιο δυνατή μου ανάμνηση είναι λοιπόν, έχουμε πάει στις Άλπεις και εγώ είμαι έτσι κι πολύ είμαι φοβιτσιάρα να ανεβαίνω στο βουνά όμως με τον Αντώνη ε, πάντα έχει ένα μαγικό τρόπο να σε καθησυχάζει. οπότε λέω ότι και να είναι όσο δύσκολο και να είναι το βουνό θα το καταφέρουμε ε, ξεκινάμε λοιπόν τρεις η ώρα α, να ανεβαίνουμε Ακόμα είναι εύκολα τα πράγματα όμως εγώ γύρω στις 7 η ώρα το πρωί κάποιο λόγο αισθάνομαι πάρα πολύ εξαντλημένη. Ο Αντώνης είχε απίστευτο πείσμα στο βουνό και θέληση για τον Αντώνη υπήρχε μόνο τον μπροστά. Θα το καταφέρουμε. Ε... Περνώντα τα χρόνια, πάντα προσπαθούσα να του πω ότι και να γυρίζουμε πίσω και να επιστρέφουμε, εσύ μα έχει να είμαστε καλά. Εκείνο που μου έχει μείνει σαν έντονη ανάμνηση είναι ότι για πρώτη φορά, αν θέλει, τόλμησα να του πω ότι αγάπη μου, δεν μπορώ να συνεχίσω. αισθάνομαι πάρα πολύ εξαντλημένη. Θεωρώ ότι θα ανέβω στην κορυφή. Όμω, επειδή πρέπει και να επιστρέψουμε, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω και είναι ήδη πολύ αργά. Με, μη, με την απίστευτη ηρεμία που τον διέκρινε πάντα, μου λέει: Μην ανησυχεί, αγάπη μου. Θα γυρίσουμε πίσω. Τα βουνά εδώ είναι και θα μα περιμένουν. Αυτό λοιπόν εμένα τότε, ακριβώ επειδή πάντα ο Αντώνης ήταν μόνο μπροστά, πάντα δεν ήξερε το δρόμο για την επιστροφή, ήταν μόνο μπροστά και θα επιστρέψουμε μόνο όταν έχουμε πετύχει το στόχο μα. Ήταν η μεγαλύτερη ευλογία, η πιο δυνατή μου ανάμνηση και πιο ευλογημένη στιγμή εκείνη που επέστρεψα πίσω για τον Αντώνη το να μην πατήσει στην κορυφή σε αυτά τα ψηλά βουνά που πήγαινε ήταν θέμα επιπολότητας το να ξαναγυρίσει γιατί σε πολλά σε κάποια από τα βουνά που δεν κατάφερε να πατήσει στην κορυφή ξαναγύρισε ήταν μια υπόσχεση που βάζε με τον εαυτό του γιατί πάντα γυρνούσε γιατί πάντα είχε στόχο να κάνει τις 14 κορφές τις 14 οχτάρες κορφές και δεν έχει σημασία αν θα επέστρεφε ξανά στο ίδιο βουνό. Α πούμε, τώρα το project που είχε βγάλει ήταν γιατί εξυπηρετούσε χρονικά α, ο καιρό. Δηλαδή, τώρα έπρεπε να κάνει τον Ταολαγκύρι και τον Μακαλού, γιατί εξυπηρετούσε χρονικά ο καιρό αυτό. Δηλαδή, από Απρίλιο και Μάιο γίνονται αυτά τα βουνά και είναι καλέ καιρικέ συνθήκε. Θα έβρισκε δύο παράθυρα για να κάνει αυτά. Μετά θα πήγαινε στο Καπαδίο και μετά πια το Σεπτέμβρη δεν θυμάμαι ποιο βουνά θα έκανε. Αλλά θέλω να πω ότι το σχέδιο δεν ήταν ότι είχε επιμονή του να γυρίζεις σε κάποιο βουνό συγκεκριμένα. Ήταν το project που έτρεχε και έπρεπε να γίνουνε. Ήθελε να αφήσει τα πιο εύκολα για το τέλος. Δεν υπάρχει εύκολο χτάρι βουνό, αλλά... Και με πετώσει... θέλετε η μεγαλύτερη να. ναι Αυτό ήταν σαν σχέδιο στο μυαλό του. Νομίζω ότι είχε κάτι ξεχωριστό όσον αφορά του ορειβάτε και γενικότερα την ορειβατική κοινότητα. Ότι δεν ήταν ένα άνθρωπο που ήταν αφοσιωμένο και κοιτούσε μόνο τα βουνά. Είχε δύο ζωέ. Είχε τη ζωή του στην πόλη, είχε την ανάπτυξη του, την πνευματική, μπορούσε να σταθεί παντού, αλλά είχε και το πάθο του για τα βουνά σαν χόμπι. Ίσως. Πώς είναι να έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο με πολλά ταλέντα, στην καθημερινότητά σου, είτε σαν πατέρα είτε σαν σύζυγο. Ξεκινήστε τα παιδιά. <laughs> Από εγώ λοιπόν. Για πε. Φασαριόζικο. Ε... <laughs> ναι, ναι, δημιουργεί ένα θόρυβο. Δεν σε αφήνει σειρά. Ειδικά όταν ζητάει συμβουλέ συνέχεια. Ε, για πε με που ξέρει, έτσι, για να, σε, <laughs> να να, να στο ρίξει το συνέστημα. Ε, εγώ ξέρω πώ. Ναι, τέλο πάντων. Αδων... Ε, είχ, είχ, είχε ένα θόρυβο από τη, τη μία καλό. Αλλά αυτό το οποίο εγώ σαν ε, ε, εγώ, σαν, σαν άντρα αισθανόμουν, ε, τουλάχιστον στην αρχή το, το το, το απομυθοποίησα αυτό, είναι ότι έχει τρομερά ψηλά τον πύχη σαν άνθρωπος και αν εγώ πρέπει να τον ξεπεράσω. Το απομεθοποίησα τελικά, γιατί κατάλαβα ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Mm. Ε, οπότε, ναι, εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα το, το να να πει: Έχω έναν τρομερό άνθρωπο δίπλα μου. Μπορώ να σταθώ ει άξιο του και να τον ξεπεράσω. Οπότε, ναι, αυτό έχει έχει την, την παγίδα αυτή. Εσύ πώ το βιώνει. Εγώ, όπω είπα και πριν, βασαριάζω αυτό ε, εννοώντα ότι είναι, δηλαδή μαζί του η καθημερινότητα, ακόμη και για εμά που πλέον δεν είχαμε τόσο τριβή, γιατί έχουμε φύγει από το σπίτι, έχουμε τι οικογένειέ μα κτλ. Δεν, δεν, βαριώσουν να ποτέ. Έμπαινε στο σπίτι και νιώθω ότι γεμίζει το σπίτι. Ξεκινούσε. Έχουμε αυτά τα project. Έχουμε <laughs> να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σήμερα έχω κάνει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο. Έχω όμω να κάνω και εκείνα. Έχω και εκείνε στη συνεντεύξη Έχω και εκείνα να καλύψω. Έχω και εκείνα τα πλάνα δεν σταματούσε ποτέ. Ήταν ένα ένα, ένα, ένα πράγμα αναζήτηση ε, αναζήτησης καινούριων στόχων, καινούριων πραγμάτων. Ε, αυτό. Ένα, ένα πράγμα έτσι ασταμάτητο. Για σένα να σε δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Μπορεί να πέσει στην παγίδα του να θέλεις να τον ανταγωνιστείς. Όμως αν το δουλέψεις καλά μέσα σου μπορείς να πέσεις στην παγίδα και να θέλεις να γίνεις Καλό όσο εκείνο. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί σε βοηθάει να εξελίσσεσαι. Ε, σίγουρα κατανοεί στο βάθο του χρόνου ότι α, είστε διαφορετικοί άνθρωποι α, και σίγουρα ο καθένα έχει τα δικά του καλά και κακά. Αλλά όταν είσαι, είναι αυτό που λέει και η Βιολίδίνα, ένα ένας άνθρωπο που δεν δε, δε βαριώσουν. Α, ή, αυτό. Θα κάνω το ποδήλατο, όχι θα κάνω το τρέξιμο, Όχι θα κάνω του μαραθωνίου, Θα κάνω αυτά τα βουνά Πάντα είχε να κάνει κάτι Πάντα ήθελε να εξελίσσεται Ήθελε να γίνεται καλύτερος Στη ζωή του, στη διατροφή του Στη γνώση mm. Είχε τρομερό λόγο, τρομερή γραφή Όπως λέει και ο γιο μου Ρωτάς και τον μεγαλύτερο του φαν έτσι. Oh, Οπότε καλά. Ε, oh, καλά. Οπότε Δεν έχω να σου πω Κάτι κακό. κακό. Δεν θα ακούσει. Αλλά <laughs> ναι, σίγουρα πέφτει και στην παγίδα του να τον ξεπεράσω, να τον φτάσω, να τον κοντράρω. Ε, θέλει δουλειά. Ε... Πόσο δύσκολο είναι να αγαπά κάποιον, να είσαι τόσα χρόνια μαζί του και να βρίσκει το θάρρο και τη δύναμη να τον αφήνει ελεύθερο να φεύγει. Και να λείπει για μήνε, να ανεβαίνει κορυφέ, να γυρνάει. Θα σου πω ότι είναι κάτι που δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Ξέρω όμω ότι τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, αν τον αγαπώ, τουλάχιστον αυτό βίωνα εγώ έτσι. Γιατί ο καθένα την αγάπη μπορεί να τη λαμβάνει και διαφορετικά. Εγώ τον άνθρωπο που αγαπώ, όποιο είναι αυτό που έχω απέναντί μου, δεν μπορώ να τον καταπιέσω, δεν μπορώ να τον βάλω σε κλουβί. Είναι αυτό. Άλλωστε, είναι το, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι τον αγαπά για αυτό που είναι. Γι' αυτό τον αγάπησε. Δεν τον αγάπησε για να τον φέρει στα δικά σου μέτρα ή για αυτά που εσύ θα ήθελε να είναι. Είναι δύσκολο βέβαια όταν κάποιον τον αγαπάς να μην τον έχεις και απόλυτα δικό σου. Όμως τους ανθρώπους που να τους αφήνουμε ελεύθερους να δημιουργούν, να κάνουν. Έτσι πετυχαίνουν. Και έτσι είναι ευτυχής και εκείνοι και σε κάνουν και σένα ευτυχισμένο μετά. Γιατί μετά έχεις δυστυχισμένο άνθρωπο απέναντί σου που την δυστυχία αυτή θα την μεταφέρει και σε σένα έτσι κι αλλιώ. Εσύ πότε πιστεύεις ότι θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο και θα είσαι έτοιμη πια να πεις ότι Τελείωσε... Δεν μπορώ να ζω σε ψευδεστήσεις... Κοιτάω τώρα μόνο μπροστά... Ε, σίγουρα... Μια μεγάλη τελεία θα μπει όταν θα έρθει... Όμως... Ε, δεν νομίζω ότι κλείνει το κεφάλαιο αυτό για μένα... Γιατί όπως μου είπε και κάποιος... Όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο... Αυτό στη ζωή σου... Τόσο μεγαλύτερο τόκο θα πληρώνεις... Οπότε λοιπόν επειδή για μένα... Εγώ μεγάλωσα με τον Αντώνη. Ήμασταν από 20, εγώ ήμουν 20 χρονών όταν γνώρισα τον Αντώνη, οπότε όλο αυτό πραγματικά είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου. Και σίγουρα ο το τόκος του θα είναι πολύ μεγάλος. Όμως είμαι εδώ για να τον πληρώσω. Γιατί αυτό ήταν για μένα. Ε, και ναι, δεν θα κλείσει εύκολα. Τι είναι αυτό που σε δίδαξε η ζωή μαζί του? Αισιοδοξία, χαρά, χαμόγελο, δημιουργία. Μην εγκαταλείψεις ποτέ τα μιλάς σου. Μην εγκαταλείψεις. Μία ναι. δυνατότητα έχουμε να πετύχουμε. Έτσι. Και ε, εκεί βαδίζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθατε. Ε, εύχομαι να είναι όσο πιο εύκολο από εδώ και πέρα γίνεται, αν και δεν είναι δυνατό αυτό. Και μακάρι να ισχύει αυτό που λένε όλοι ότι οι ορειβάτες φεύγουν ευτυχισμένοι εκεί που αγαπάνε. Εμείς σε ευχαριστούμε και εμείς αν κάτι μας παρηγορεί πραγματικά και εμένα και τα παιδιά είναι ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι έφυγε ευτυχισμένο. Το ξέραμε, μας το άφησε γραπτός οπότε αυτό θα μας συνοδεύει και θα μας κάνει πιο ελαφρύ τον πόνο μας αν μπορούμε να Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστούμε. Το καλό να ακούγεται.